Παραπάνω ξέρουν αυτοί από εμάς. Ξέρουν σίγουρα. Γιατί δεν ενημερώνουν το σωμάτιο αφού ξέρουν. Ενημερώσαν το. Ποιο, ο άλλος δεν διαβάζει. Πήραμε στο σωματείο. Πώς δεν ξέρετε. Ό,τι σας συμφέρει δεν ξέρετε. Ό,τι. Ναι, τι. Εγώ σας λέω τι εντολή έχω. Εντάξει. Δηλαδή, αν σας δώσουν. Να σας πω κάτι. Αν σας δώσουν μία λίστα με κάποιους φωτογράφους οι οποίοι δεν είναι επιθυμητοί φωτορεπόρτερ. Είναι άσχετοι. Και τα έχουν καλά με την ΕΨΑ. Θα μπουν μέσα. Δεν ξέρω. Τι έχω. Δηλαδή, δεν μπορεί. Εδώ εσείς δεν αφήνετε τους επίσημους φωτορεπόρτερ. Θα αφήσετε δηλαδή. Λοιπόν, τώρα που έρθουν όλοι οι συνάδελφοι, δεν θα μπει κανένα να τραβήξει το παιχνίδι, θα φύγουμε όλοι. Δεν με νοιάζει το ειδίτο τι κάνετε με το ειδίτο. Εμείς μιλάμε για τον κλάδο των δυνάμων. Απαντήσετε κάτι. Η ΕΠΣΑ νομοθετεί. Βγάζει νόμους η ΕΠΣΑ. Δεν νομίζω. Νόμος δικός της είναι. Μάλιστα. Ωραία. Εδώ λοιπόν λέει. Εδώ λοιπόν λέει. Εκεί πρέπει να παρευρίσκονται τους νόμους. Στον αγωνιστικό χώρο. Και είναι ο αθλητικός νόμος. Εντάξει, θα τα πείτε στον κύριο τον αρμόδιο. Εσείς δηλαδή δεν είστε αρμόδιο. Εγώ έχω μια λίστα με ονόματα για να περάσω τα ονόματα. Δηλαδή, καταλάβεις. Μιλάμε με τον κύριο. Αν έρθει λοιπόν ένας που είναι τσαγκάρης και είναι γραμμένος στην ΕΠΣΑ, θα περάσει. Εσύ δουλεύω, αυτός είναι. Άμα καταργείς την ταυτότητα του φωτορεπόρτερ, τι είναι. Όταν μου καταργείς την ταυτότητα, τι ονόματα, δεν με ενδιαφέρει να με τα ονόματα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι. Εντάξει. Και εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, θα τη βρούμε την. Ούτε και εμένα με ενδιαφέρει ποιος είναι. Περιμένετε να έρθει αυτός που ασχολείται με αυτά και να τελειώνει η ιστορία. Τι να κάνω τώρα, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Περιμένω.